οι Ουκρανικές δυνάμεις φέρεται να έπληξαν και τρίτη γέφυρα στον ποταμό Σεϊμ στην περιφέρεια του Κούρσκ της Ρωσίας. Αυτή η πληροφορία αναφέρθηκε τόσο από ρωσικές όσο και από Ουκρανικές πηγές και εάν επιβεβαιωθεί, πρόκειται για μια επιτυχημένη επίθεση εναντίον μιας κρίσιμης σημασίας υποδομής στην περιοχή Γλουσκόφσκι, κοντά στα Ουκρανικά σύνορα, καθώς ήταν η τελευταία γέφυρα του ποταμού στην περιοχή μετά την καταστροφή των άλλων δύο γεφυρών από τα Ουκρανικά στρατεύματα. Οι Ουκρανικές δυνάμεις έχουν επιβεβαιωμένα χτυπήσει άλλες δύο γέφυρες του ποταμού Σεϊμ, κοντά στο χωριό Σβάνογε και την πόλη Γλούσκοβο στην περιφέρεια του Κούρσκ. Η καταστροφή αυτών των γεφυρών αναμένεται να εμποδίσει την ικανότητα της Ρωσίας να μετακινεί προμήθειες για τα στρατεύματά της. Το τελευταίο χτύπημα φέρεται να σημειώθηκε στις 18 Αυγούστου στο χωριό Καρίζ, περίπου 8 χιλιόμετρα ανατολικά των Ουκρανικών συνόρων και 60 χιλιόμετρα από την στρατηγική σημασία πόλη Σούτζα, η οποία σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει περιέλθει στον έλεγχο του Κιέβου. Ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι η γέφυρα χτυπήθηκε από Ουκρανικές ρουκέτες και πυροβολικό. Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ υποβάθμισαν τον αντίκτυπο της πτώσης των γεφυρών για τη Ρωσία, επισημένοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις ήδη εξοπλίζονται με πλωτές διαβάσεις για να διατηρήσουν τις γραμμές ανεφοδιασμού. Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η απώλεια της τρίτης γέφυρας θα μπορούσε να περιπλέξει σημαντικά την εφοδιαστική αλυσίδα για τα ρωσικά στρατεύματα που σταθμεύουν μεταξύ του ποταμού Σεϊμ και των εδαφών που ελέγχονται από την Ουκρανία στην περιφέρεια του Κούρσκ. Η κίνηση αυτή είναι πιθανό να στοχεύει στην επέκταση του μετώπου του Κούρσκ από την Ουκρανία, καθώς η περιοχή όπου στόχευσαν τις γέφυρες τα Ουκρανικά στρατεύματα γυτνιάζει με τα εδάφη που έχουν ήδη καταλάβει. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, εγγραφή και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και στο site μας nemesishd.gr.